Συνεχίζουμε από το προηγούμενο tutorial. Βρισκόμαστε στη φάση όπου έχουμε ε, έναν πίνακα από φοιτητέ, από struct φοιτητέ, 10 στοιχείων. Είπαμε ότι θα κάνουμε αρχικά θα δουλέψουμε με έναν στατικό πίνακα. Έχουμε υλοποιήσει το insert, νομίζω δεν έχουμε υλοποιήσει το delete. Όχι, το έχουμε υλοποιήσει το delete. Ε, είπαμε ότι για να κάνουμε το delete ε, κάνουμε ε, πρώτα αναζήτηση ε, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο προηγούμενο tutorial δεν το έχω πει το λέμε τώρα ότι το delete αφού κάνουμε αναζήτηση βρούμε, δηλαδή ζητάμε αρχικά το μητρό Α, αναζητούμε δηλαδή κάνουμε διαγραφή με βάση τον αριθμό μητρό αναζητούμε το μητρό έστω ότι το βρήκαμε Στη θέση position, οπότε αν το position είναι μείον 1, εδώ είναι μια κλασική δηλαδή συριακή αναζήτηση. Ε, εκτυπώνουμε το αμ και το όνομα του φοιτητή και κάνουμε και εκχωρούμε, παίρνουμε δηλαδή το τελευταίο στοιχείο, το f next μείον 1, το αμ πηγαίνει στο f position αμ, το f name Πηγαίνει στο f-position name, εδώ προσέξτε ότι προφανώς δεν μπορούμε να πούμε f-position name ίσον f-next-1 name, αλλά η εκχώρηση ε, ενός string αυτού στο string αυτό θα γίνει αναγκαστικά με την strcpy. Και κατεβάζουμε ένα. Ε, στην πραγματικότητα το next είναι αυτό το οποίο μας λέει και πόσα, πόσα συγγραφές έχουμε, πόσα στοιχεία έχει ο πίνακας. Ε, τελειώνουμε λοιπόν με το delete element βάση του αμ, μπορεί να κάνουμε delete element με βάση το όνομα, είναι ακριβώς το ίδιο. Και τώρα πάμε να δουλέψουμε με τα αρχεία, save to file και ε, write to file και load συγγνώμη, from file. Ας δούμε λοιπόν το save to file. Ε, καταρχήν λέμε ότι έχουμε ένα καρφωτό όνομα data.txt Το fp έχει οριστεί προφανώς κατά τα γνωστά ε, εδώ επάνω φάηλ αστεράκι fp ε, Στη συνέχεια ανοίγουμε το fp, ίσον fopen data.txt με W, δηλαδή ότι θα γράψουμε. Προσοχή εδώ, εάν το data.txt υπάρχει, τότε γίνεται overwrite. Εάν δεν υπάρχει, δημιουργείται. Αν το FP είναι ένα άλλο, δηλαδή δεν βρέθηκε το αρχείο ή δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα α, στην, α, στο άνοιγμα του αρχείου. PrintF Error, exit 1. Και ξεκινάμε. Έχουμε κάνει τη σύμβαση ότι στην πρώτη γραμμή του αρχείου θα περιέχεται το πλήθος των εγγραφών. Άρα λοιπόν κάνουμε fprintf στο fp επί της 100d, κάνουμε και backslash ν έτσι ώστε να ξεχωρίζει αυτός ο αριθμός από τους υπόλοιπους, γιατί αλλιώς θα κολλούσαν μεταξύ τους, και γράφουμε το next, δηλαδή ότι έχουμε next εγγραφές. Ανοίξαμε και το data.txt, βέβαια εδώ περιέχει τα στοιχεία από το προηγούμενο πρόγραμμα όπου γράφαμε απλώς ε, αριθμούς, ε, δεν μας ενοχλεί. Ε, και μετά ε, τρέχουμε ένα for loop όπου προφανώς από 0 μέχρι next-1 και τυπώνουμε, ε, ναι εδώ πέρα εδώ προφανώς πρέπει να το αλλάξουμε. Ε, λοιπόν τι θα τυπώσουμε, θα τυπώσουμε το αμ το οποίο είναι επί της 100d και στη συνέχεια θα τυπώσουμε ένα string το οποίο θα είναι το όνομα. Ε, μπορούμε βέβαια να το γράψουμε γραμμή γραμμή το οποίο σημαίνει θα κάνουμε εδώ new line. Το, το κάνω αυτό γιατί στην ανάγνωση θα έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια και θα το εξηγήσουμε. έτσι λοιπόν θα γράψουμε πρώτα ε, το f τελεια α και στη συνέχεια κάνουμε copy αυτό control c Ctrl v θα γράψουμε τώρα λοιπόν ένα string και πάλι με new line και θα γράψουμε πιο μα προφανώς το fi.name. Έτσι ε, η βάση δεδομένων μας κατά κάποιον τρόπο είναι ζευγάρια αλφα name τα οποία όμως είναι με new line. Θα το δούμε πώς ακριβώς θα γίνει μέσα στο data.txt. Στη συνέχεια κλείνουμε το αρχείο, fclose fp και break. Εδώ Προφανώς πρέπει κατά την ώρα να βάλουμε σε σχόλια το load from file γιατί είναι από το προηγούμενο πρόγραμμα και δεν θα γίνει compile. Κάνουμε compile. Όλα πήγαν καλά. Τρέχουμε και κάνουμε insert το 100 name ας πούμε αυτό. Ε, ξανακάνουμε insert 101. Αυτό είναι το όνομα. Κάνουμε display. Ωραία. Έχουμε δύο στοιχεία. Κάνουμε 5 save to file. Ε, εδώ μας βγάζει ένα μήνυμα ότι αυτό το data.txt has changed reload from disk γιατί το έχουμε εδώ πέρα προφανώς yes πάμε στο data.txt και βλέπουμε αυτό το οποίο ακριβώς περιμένουμε. Δηλαδή, έχουμε δύο εγγραφές, η μία εγγραφή είναι αυτή, ο ένας φοιτητή δηλαδή είναι αυτός, ο δεύτερος φοιτητή είναι αυτός, γράφουμε το αλφαμί, γράφουμε το όνομα, γράφουμε το αλφαμί, γράφουμε το όνομα. Το, το key point, ας πούμε, είναι ότι όπως γράψαμε, έτσι και θα διαβάσουμε. Άρα λοιπόν, μπορούμε να βγάλουμε τα σχόλια και Ξαναανοίγουμε το data.txt όμως τώρα για read, για ανάγνωση. Ε, κατά τα γνωστά if, fp, ίσον, ίσον, null, print, error κτλ. Διαβάζουμε, ξέρουμε δηλαδή ότι ο πρώτος αριθμός, το πρώτο στοιχείο που υπάρχει στο αρχείο data.txt είναι το next, είναι δηλαδή το πόσες εγγραφές έχουμε. Ε, εδώ βέβαια έχω την περίπτωση του δυναμικού πίνακα αυτό θα το δούμε στη συνέχεια Α, μπορούμε ενδεχομένως να το βάλουμε σε σχόλιο κατά την ώρα για να το έχουμε έτοιμο για τη συνέχεια σε εμά εδώ υπάρχει ο πίνακας προφανώς εδώ είναι F και ξέρουμε ότι έχουμε 6 εγγραφές φοριό τα 0 μέχρι next-1 και αρχίζουμε να διαβάζουμε. Διαβάζουμε από το αρχείο fp έναν integer, το οποίο προφανώς θα είναι το fi.αμ. Στη συνέχεια, κάνουμε Ctrl-C αυτή την εντολή, κάνουμε Ctrl-V. Τι θα διαβάσουμε? Εδώ πέρα τώρα υπάρχει το εξής πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε. Εδώ πέρα έχουμε δύο ε, string, έχουμε δηλαδή, ας πούμε, όνομα και επώνυμο. Ε, η scanf, ε, όπως και στο πληκτρολόγιο, ε, ό, δηλαδή και στο keyboard και στο input από το keyboard, μόλις βρει ένα κενό, μόλις βρει ένα tab και μόλις βρει προφανώς το new line, τότε παίρνει, α, παίρνει αυτά τα δεδομένα από τον buffer του πληκτρολογίου και τα φορτώνει στη μεταβλητή που θέλουμε, άρα... Αν πούμε εδώ F, F θα διαβάσουμε μόνο το πρώτο. Γι' αυτό ε, θα χρησιμοποιήσουμε την Ευγετέ. Θα χρησιμοποιήσουμε την Ευγετέ. Μισό λεπτό. Σβήσαμε παραπανίσια πράγματα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την Ευγετέ, η οποία Ευγετέ. Η οποία Ευγετέ παίρνει τρία ορίσματα, αρχικά θα πάρει ε, έναν buffer, ένα string το οποίο θα το ορίσουμε, στη συνέχεια παίρνει το μέγεθος του buffer, ας πούμε 100, δηλαδή διαβάζουμε μια γραμμή μέχρι 100 γράμματα, και στη συνέχεια ε, από ποιο αρχείο θα διαβάσει. Έτσι λοιπόν εδώ στη μεταβλητή buffer έχουμε ε, 100 γράμματα, από το αρχείο .fp. Η ε, ευγετές παίρνει και το new line. Ε, πρέπει να το ορίσουμε. Πάμε λοιπόν εδώ και εκτός λοιπόν από το όνομα ορίζουμε και το buffer με 100 θέσεις. Ε, έτσι λοιπόν αφού το buffer έχει ε, το, την πρώτη γραμμή, τώρα μπορούμε να κάνουμε STR, CPY, ε, σε πιο βέβαια, στο fi.name, ε, κόμμα, τον, τον buffer. Πιστεύω να δουλέψει. Θα δούμε στη συνέχεια. F close FP break. Κατά την ώρα είμαστε εντάξει. Πάμε να κάνουμε compile. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Α, μπορούμε να κάνουμε load. Μάλλον, ε, ναι. Κατευθείαν θα κάνουμε load from file. Ε, για να δούμε τι έχουμε. Μ, κάτι δεν πήγε καλά το οποίο θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή ενώ, για να δούμε τι γίνεται, ενώ λοιπόν στο αρχείο έχουμε ε, το 100, στη συνέχεια το ε διάβασε μόνο την πρώτη γραμμή και εδώ μας διάβασε ε, κάτι περίεργο, θα πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, λύσαμε το πρόβλημα. Είναι πραγματικά μία έτσι δύσκολη περίπτωση, μία τρίκη περίπτωση, μία τρικλοποδιά που μας βάζει εσύ. Τι γίνεται. Ε, f FFP επί της 100D διεύθυνση ευγιώτα αμ. Διαβάζουμε δηλαδή το 100. Όμως μετά το 100 υπάρχει το new line, το οποίο new line, Uh, το scanf, το fscanf δεν το διαβάζει. Έτσι λοιπόν, αυτό ας το βάλουμε σε σχόλιο, δεν το είχαμε πριν. Έρχεται η fgetes και διαβάζει από εκεί που είναι ο file pointer, γιατί υπάρχει ας το πούμε ένα αόρατο βελάκι το οποίο περπατάει καθώς διαβάζουμε. Το βελάκι λοιπόν αυτό βρίσκεται εδώ, όπου εδώ είναι κρυμμένο το new line. Ο buffer λοιπόν την πρώτη φορά που διαβάζουμε με την fgets, δηλαδή στο σημείο ακριβώς αυτό, θα πάρει το new line. Γι' αυτό έβαλα εδώ ένα patch να τυπώνω το buffer και να πατάω ένα enter για να συνεχίσω. Και προφανώς εδώ ο buffer έχει το new line. Πάμε λοιπόν και κάνουμε copy τον buffer. Εδώ έκανα μία ε, άλλη παραλλαγή του str copy το γράψαμε strn copy, δηλαδή μη χαρακτήρες και ε, το, το πλήθος των χαρακτήρων είναι το size of buff, δηλαδή πόσους χαρακτήρες έχει ο buffer, να μην γράψουμε και τα 100 που πιθανώς να μην χωράνε και να υπάρξει κάποιο πρόβλημα εν πάση περιπτώσει. Ε, έτσι λοιπόν το πρόβλημα το λύνουμε με μια δικιά μας τρικλοποδιά ας πούμε προς τη, προς τη C. Αφού διαβάσουμε λοιπόν τον αριθμό και υπάρχει ακόμα το new line στη γραμμή, πάμε και το διαβάζουμε. Δηλαδή, διαβάζουμε επί της 100 temp, μία temporary μεταβλητή την οποία την έχουμε δηλώσει απάνω στις μεταβλητές. Οπότε, έχει φύγει το new line έτσι ώστε το FGTS αυτό θα διαβάσει την επόμενη γραμμή. Δηλαδή, θα διαβάσει το QQQ αλλά θα διαβάσει και το new line. Γι' αυτό όπως θα δούμε στο display πλέον ε, θα απέχουν μία γραμμή τα records. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε αρκετοί δηλαδή ε, πάνε και αφαιρούν το new line και στη θέση του ε, βάζουνε το backslash 0 εν πάση περιπτώσει και μετά κάνουμε το str en copy. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το σβήσουμε τώρα. Ε, κάνουμε compile, κάνουμε run. Αν κάνουμε λοιπόν load from file, το 6 και κάνουμε τώρα display, βλέπουμε ότι έχουμε τις δύο εγγραφές, μόνο που έχουμε και ένα new line, δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει ένα new line. Αυτό πώς θα το λύσουμε, ε, θα πάμε εδώ στο name το οποίο έχει α, στο τέλος του, ε, το, το New line ναι μα το τέλος ο τελευταίος χαρακτήρας του fj name ποιος είναι είναι ο fj name length μειον έτσι το fj name είναι ένα string άρα ε, προφανώς υφίσταται το fi τελεία name Α ε, ας βάλουμε μια temporary μεταβλητή εδώ ε, int l it length ε, ναι όχι th ε, το οποίο θα είναι με strlen του αυτού Ctrl C Ctrl V Πάμε λοιπόν στο στο length μείον 1 και αυτό προσέξτε αυτό είναι χαρακτήρας οπότε μπορούμε να κάνουμε ίσον ε, θα γίνει το backslash 0 το backslash ε, ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά. Θα το δούμε τώρα. Uh, run. Ε, πατάμε το 6. Πατάμε το 3. Τέλεια. Σβήσαμε λοιπόν το New Line από κάθε ε, όνομα. Ε, για να ξαναδούμε το πρόγραμμά μας. Όλα δουλεύουν καλά. Ελπίζω να έγινε κατανοητό και αυτό. Ε, μπορούμε βέβαια για να το τσεκάρουμε 100% να το δείτε ότι πράγματι είναι έτσι μπορούμε να πούμε printf α, επί της 100d κόμμα αυτό εδώ δηλαδή να δούμε ποιο, ποιος είναι ο τελευταίος ε, χαρακτήρας O length μείον 1 αλλά προσέξτε το έχουμε βάλει με επί της 100D, δηλαδή θα τυπώσει τον ASCII χαρακτήρα θα πρέπει να πάρουμε ε, τον ASCII χαρακτήρα του new line που νομίζω πω είναι το 13 ε, για να δούμε στο load from file Α, είναι το 10 είναι το 10 μπορούμε ε, να το δούμε αν πούμε δηλαδή άσκη ε, στις εικόνες ε, πάμε να δούμε κάποιον άσκη ε, πάμε λοιπόν στο 10 ε, oops, όχι αυτό είναι decimal new line να το, ο 10 είναι το new line το 15 που έλεγα είναι το Shift Carriage Return το 13, είναι το New Line, ε, δηλαδή ε, είμαστε σωστά, εδώ το σβήνουμε, μάθαμε και αυτό, ε, όλα βαίνουν καλώς, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο, έχουμε φτιάξει δηλαδή μία βάση δεδομένων με στατικό βέβαια πίνακα στο επόμενο tutorial. Θα κάνουμε απλώς την αλλαγή με δυναμικό πίνακα, έχουμε insert, έχουμε delete, έχουμε display, ε, μπορούμε να κάνουμε search με βάση το αμ, μπορούμε να κάνουμε search με βάση το όνομα, σώζουμε σε αρχείο, φορτώνουμε από το αρχείο, είναι όλα εντάξει.